ταξιδάκι μας. Θα πάμε στα Τρίκαλα. Βασικά Καλαμπάκα θα πάμε. Και ξυπνήσαμε από τις 6 ώρα το πρωί. Βασικά 6 ώρα θέλαμε να ξεκινήσουμε. Αλλά μας πήρε λίγο το πάπλωμα. Θέλαμε να πάμε λίγο πιο νωρίς για να έχουμε έτσι χρόνο να κάνουμε κάποια πράγματα πριν από το ξενοδοχείο και αυτά που θα πάμε. Αλλά τώρα μάλλον δεν θα προλάβουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Βασικά θέλαμε να πάμε πιο πολύ στα Τρίκαλα για τη Βασιλική, να δει τα ζωάκια, να κάτσουμε να φάμε έτσι πρωινό εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς δεν θα βολέψει αυτό. Οπότε τώρα έχουμε ξεκινήσει για να πάμε προς Καλαμπάκα. Η μικρή τώρα μόλις κοιμήθηκε ευτυχώς. Λέει ότι έχουμε ακόμα 129 χιλιόμετρα. Οπότε πιστεύω και ελπίζω να φτάσουμε σε καμιά μισή ωρίτσα περίπου και να έχουμε έστω και λίγο χρόνο να ξεπιαστούμε και αυτά. Εφόσον κοιμήθηκε, στάσεις δεν κάνουμε, το παίρνουμε σερί και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Φτάσαμε τώρα μόλις Τρίκαλα. Για την ακρίβεια στο ζωολογικό, ήρθαμε για τη μικρή διότι πιαστήκαμε στο αμάξι όλοι. Το πήραμε λίγο μονοκόμματα γιατί κοιμήθηκε και μικρή, οπότε ήταν ήσυχη και λέμε ας το επιχειρήσουμε. Και μόλις παραπονιόταν και έλεγε θέλω να φύγω και θέλω να φύγω και της είπα ότι θα πάμε στα ζωάκια. Λέει εντάξει, κάνω κανένα δεκάλεπτο ακόμη, είπε μονή μαμά. Και να δείτε χαρά που είχε όταν κατέβηκε και περπάτησε και είδε έτσι το μέρος. Δεν ξέρω, μάλλον ίσως κατάλαβε κιόλας ότι θα έχει ζωάκια εδώ γιατί είδε τα πουλάκια το ένα το άλλο και μας έλεγε τσίου, τσίου, τσίου. Τώρα όμως θα κάνουμε μια στάση να φάει γιατί τσίμπησε το πρωί μεν, αλλά επειδή κοιμήθηκε κιόλας κανένα δύο ώρο σίγουρα. Καλό είναι να σταματήσουμε κάπου να τσιμπήσει κάτι και μετά να συνεχίσουμε με τα ζωάκια. Κοίτα, ένα κουνελάκι είναι εκεί πίσω. Κοίτα, κοίτα. Το είδες. Εκεί πίσω είναι. Πάμε σιγά σιγά κοντά. Πάμε. Έφυγε, τρόμαξε. Πού πήγε η Βασιλικούλα, πάμε να το βρούμε. Και το τσιλουφάκι της. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, η χώρα είναι ειδικά διαμορφωμένη. Και είναι ότι πρέπει γεννά να κάτσει με την οικογένειά σου, να έχει ας πούμε προγραμματίσει κιόλας για περισσότερη ώρα. Όχι απλά να κάνει μια βόλτα στο πάρκο, αλλά να κάθεις κιόλας εδώ πέρα να παίξουν τα παιδιά. Είναι πολύ όμορφα. Και όπως είδατε, έχει και ελεύθερα ας πούμε κάτω στο πάτωμα ζωάκια, όπως το κουνελάκι. Και έχει εκεί πίσω μια χελονίτσα την οποία θα πάμε να δούμε μετά, μόλις φάει μικρή. Έχει κάτσει εδώ και έχει πάρει θέση. Μαμ, Βασιλικούλα. Μαμ, χαρά. Χαίρεσαι που θα δεις τα ζωάκια. Μαμ. Μαμ. Που θα φάει πρώτα. Μας έκανε και πόρετς η μαμά. Το αυτοκίνητο μία κουταλιά έφαγε και τώρα εδώ πέρα πάνε υπομονή. Φέρ' το εδώ μαμά. Σου λέει να το φάω γρήγορα να πάμε. Τι είναι. Κακά. Όχι, χελονίτσα είναι παιδί μου. Χελώνα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Τρόμαξε, εντάξει. Μην τρομάζει. Βρε γλυκά, μην τρομάζει. Εντάξει. Είναι, κοίτα τι. Έλα, έλα, εντάξει. Χελονίτσα είναι, παιδί μου. Πάμε μαζί κοντά να τη δούμε σιγά σιγά. Τρόμαξε αρκετά με τη χελώνα. Πιστεύω ότι την πλησίασε και όταν την πλησίασε κατάλαβε ότι κουνιέται. Γιατί είχε μπει μέσα στο καβουκί της και με το που την πλησιάσαμε αυτή κατάλαβε ότι ερχόμαστε φιλικά. Οπότε ξεκίνησε πάλι να βγαίνει από το καβουκί της σιγά σιγά και με το που το είδε αυτό η Βασιλική τρομοκρατήθηκε. Σου λέει, όπα, κάτσε, εγώ για άλλο είχα προετοιμαστεί. Και έτρεξε απευθείας πάνω μας. Λέω, μαμά, βοήθεια. Δεν ξέρω, ίσως νομίζω ότι ήταν και πέτρα ή κάτι τέτοιο. Γιατί με το που την είδε την έπιασε απευθείας. Τα ελαφάκια, τι όμορφα που είναι. Γεια, γεια, κάνε ελαφάκια, γεια. Α, και τα κατσικάκια μου. Μας. Μπε. Για κάνε Βασιλικούλα εσύ. Μπε. Μπε. Θα δεις πως θα ταΐζει η μαμά. Έλα. Έλα. Δώσε το χεράκι σου. Έλα. Πάμε να δούμε πως θα ταΐζει η μαμά. Έλα, πάμε να δούμε πως θα ταΐζει η μαμά. Πάμε. Κοιτάει από μακριά σου. Λέει κάτσε. Να δούμε πρώτα τι θα κάνουμε. Μας πλησίασε και το λάμα. Λάμα. Γεια. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα σας το δείξω. Ξεκινάμε από εδώ που είναι η είσοδος. Το μπάνιο. Α, έχουμε και μπανιέρα. Μπανιέρα. Σοκ. Δεν έχουμε θέα τα μετέωρα, είναι ακριβώς το απέναντι δωμάτιο. Αλλά τέλεια. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ προσευμένο όλα. Θα σας βγάλω εδώ κάτι ωραίες φωτογραφίες. Εδώ έχουμε ντουλάπα. Και εδώ είναι λογικά κάπου το ψυγείο, γιατί το χρειάζομαι οπωσδήποτε για τη Βασιλική. Α, έχουν και σνακς, τέλεια. Α,
έχουμε και αυτά για να βάζουμε τα πράγματα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ δεν σας δείξαμε το δωμάτιο. Βασιλική κλασικά στο τηλέφωνο. Έτσι είναι κάτω στα κρεβάτια. Και ναι. Δεν σας δείξαμε όμως το καλύτερο νομίζω. Δείτε εδώ λίγο. Έτσι εδώ. Υπέροχο. Δεν έχουμε θέα τα μετέωρα, αλλά έχουμε θέα την πισίνα, το pool bar. Δυστυχώς μάλλον δεν είναι για κολύμπη τέτοια εποχή. Αλλά είναι πολύ ωραία. Έχουμε και το μπαλκονάκι μας. Και όπως βλέπετε, θα βγούμε τώρα μια βολτίτσα. Η Βασιλική πήρε το στυλό από το ξενοδοχείο μαζί. Ωχ, Θεέ μου. Θα το επιστρέψουμε. Θέλω να σας δείξω λίγο πόσο τέλειο είναι το σανσέρ. Δεν θα σας κάνω spoil, αλλά η Βασιλική μου θα αναμπαινοβγαίνει και σε ένα σανσέρ. Το μαγικό λοιπόν στο σανσέρ αυτό δεν είναι ότι είναι ένα κλασικό. Είναι ότι έχει θέα τα μετέωρα. Σοκ! Θα πατήσεις το κουμπί. Κατεβαίνεις και έχεις θέα τα μετέωρα. Τι πιο όμορφο. Φτάσαμε. Φτάσαμε. Φύγαμε από το ξενοδοχείο, ήρθαμε στη γέφυρα Σαρακίνης, Σαρακινού. Βάλτε με υπότιτλους γιατί το δεν ξέρω. Υπότιτλους, ναι. Παγορεύεται είσοδος στο αυτοκίνητο, οπότε το παρκάραμε λίγο παραδίπλα. Νόμιζα ερχόταν εδώ το αυτοκίνητο και λέω και εμείς γι' αυτό θα φύγουμε. Και είναι δίπλα σε αυτόν τον υπέροχο και τεράστιο βράχο. Τώρα, δεν ξέρω αν ανεβαίνουμε, αν πάμε καλά από αυτό το δρόμο και πού ακριβώς πρέπει να πάμε. Βασικά, είσαι σίγουρος ότι είναι εδώ κοντά? Ναι, εδώ είναι. Πόσο ευθεία, γιατί δεν βλέπω τέλος. Τέλος πάντων, είδαμε κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες και ήταν σχετικά κοντά. Θέλαμε να πάμε στο μοναστήρι, αλλά τώρα το μεσημεροαπόγευμα είναι κλειστά και είπαμε να περπατήσουμε και να έρθουμε να δούμε τα αξιοθέατα. Έχουμε έρθει για κάτι σεμινάρια εδώ πέρα, οπότε ήταν ευκαιρία έτσι λίγο εφόσον τελείωσε, ναι, να κάνουμε και τη βόλτα μας και να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα εκτός ξενοδοχείου, να περπατήσει και η Βασιλική και ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ γέφυρα δεν βλέπω. Να, κοίτα εκεί μια γέφυρα. Α, αυτή είναι! Είσαι σίγουρος? Ναι, κάτι μου λέει ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Εγώ βλέπω εκείνη εκεί τη γέφυρα, ο Αλέξης μου λέει να πάμε από εδώ. Κοίτα και πάνω τρέχει νερό. Κοίτα εδώ πλατείς. What? Δεν ξέρω αν φαίνεται την κάμερα βέβαια. Δεν φαίνεται, αλλά ακούγεται το νερό. Η Βασιλική εδώ διασκεδάζει. Σήμερα έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Μία ζωολογικό, τώρα εδώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξυπνήσει από αρκετά νωρίς. Είμαστε λίγο κουρασμένοι. Αλλά επειδή θα φάμε και βραδινό στο ξενοδοχείο, κρατάμε χώρο, δυνάμεις, διασκεδάσουμε και όλοι μαζί, ξέρεις, και όλα αυτά. Και να περάσουμε πολύ ωραία. Είναι πανέμορφο. Βασικά είναι σαν τα μετέωρα με πρασινάδα. Και εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, υπέροχα. Λογικά είμαστε τώρα πάνω στην παλιά τη γέφυρα. Οπότε υποθέτω ότι πρέπει να έρθουμε από εδώ κάτω για να πάμε να ντυθούμε. Όχι, βρε, εδώ πρέπει να ντυθεί, σου λέω. Ναι, αλλά εδώ είναι νομίζω πάνω στη γέφυρα. Όχι, ναι, πάνω θα πάμε. Α, εσύ θες να ντυθείς από απέναντι. Ναι. Α, δεν ξέρω, τώρα θα μάθουμε. Γιατί δεν νομίζω να μπορούσα να την περπατήσει με τα πόδια λίγο. Πόσο παλιά δεν θα είναι. Όχι, ότι θα μας αντέξει, σίγουρα θα μας αντέξει, αλλά εγώ θα ήθελα να τη δω και από κάτω. Η γέφυρα της Σαρακίνας χτίστηκε τον 16ο αιώνα και συγκεκριμένα χτίστηκε το 1520 από τον Μητροπολίτη της Λάρισας. Απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από τα Μετέωρα και γεφυρώνει τον ποταμό Πηνιό. Παλιότερα κυρίως τη χρησιμοποιούσαν για να μπορούν να μεταφέρουν διάφορες προμήθειες στα χωριά της γύρω περιοχής και η θέα και από την κάτω πλευρά αλλά και από την πάνω σου κόβει την ανάσα. Είναι ένα μνημείο που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς όταν πας στα Μετέωρα και γενικά προς τα εκείνη την περιοχή, διότι είναι πάρα πολύ μαγική η θέα. Παλαιότερα, αλλά μέχρι και σήμερα την ονομάζουμε το γιοφύρι της Πέτρας, διότι έχει ένα μεγάλο βράχο, όπως είδατε στα δεξιά, ο οποίος την ομορφαίνει ακόμη περισσότερο. Επιτέλους γυρίσαμε σπίτι. Αγνώριστο το μαλλί μου, το είχα κοτσίδα. Δες εδώ, μέσα από το τζάμι πως φαίνεται. Φτάσαμε σπίτι και παιδιά, τι με έσωσε για το μεσημεριανό. Η φασολάδα που είχα στην κατάψυξη. Εδώ. Την έβαλα, τη ζέστανα
Και τώρα θα φάμε λίγο αργά βέβαια, γιατί η Βασιλική ήταν πτώμα, κοιμήθηκε, οπότε και εμείς δεν πολυπεινούσαμε, φάγαμε ένα καλό πρωινό. Τι πρωινό ήταν αυτό, ούτε εγώ δεν ξέρω. Τέλειο πρωινό ήταν, φουλ γεμάτο, που μας κράτησε μέχρι σχεδόν απόγευμα. Τώρα θα κάτσουμε να φάμε το μεσημεριανό. Η Βασιλική κοιμήθηκε, παιδιά, 2 ώρες και. Χθες κάναμε ένα πάρτι έτσι βραδινό, γιατί πήγαμε στα σεμινάρια της Herbalife με την coach μου. Κάνουν πάρτι κάθε βράδυ, τέλος πάντων, και έχουν έτσι βραδινό και αυτά. Φάγαμε και εκεί του σκασμού. Η Βασιλική κοιμήθηκε σχετικά αργά σε σχέση με τις 8 και 9 η ώρα το βραδάκι που κοιμάται. Κοιμήθηκε. Σίγουρα 12 πλάς ή 12 περίπου. Ναι, 12 νομίζω περίπου τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, θα φάμε τώρα. Ήταν πτώμα. Όπως την ακούτε, τρώμε και ετοιμαζόμαστε γιατί έχει γιορτή σήμερα ο παππούς μας. Και θα έρθουν εδώ σε λίγο. Να ζήσεις γιαγιά και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Επιτέλους χαλαρά. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, η μπαντονέτα μας. Γιορτάσαμε λοιπόν, όπως είδατε, τα γενέθλια της γιαγιάς μου που ήταν πριν 2 μέρες, αλλά δεν βόλεψε να συναντηθούμε, οπότε το κανονίσαμε για σήμερα, και παράλληλα τη γιορτή του μπαμπά μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία, έτσι, ήρεμα και οικογενειακά. Τώρα έχουμε να κάνουμε 1000 δουλειές, 1000 πλυντήρια να μαζέψουμε, γιατί τα πλώσαμε έξω και υπάρχει πιθανότητα βροχή σήμερα. Α, δεν έχει βρέξει ακόμη. Ελπίζω πως όχι, αλλά δεν άκουσα κάτι. Οπότε είμαστε σε καλή φάση, πιστεύω. Να αγχωθώ το ότι ποτέ δεν ακούς τη βροχή. Και του λέω, κοίτα έξω για να πιστείς ότι βρέχει κάθε φορά. Anyway, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Να κάνετε subscribe και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας! Ήταν να σας κλείσω. Μισή ώρα έρχομαι και κάνω τη διαδρομή. Για να έχεις ωραία πλάνα. Νομίζω δικαιούμαστε ένα subscribe.